Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης, με την Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. 2310-222-962, μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία της Data Lab στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail της εκπομπής μας blueliberopapakiyahoo.gr. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Μία συνέντευξη προγραμματισμένη για το βόλεϊ στο δεύτερο μισό. Για το ποδόσφαιρο δικαιώθηκε η πληροφορία που σας δώσαμε χθες. Την είχαμε αποκαλύψει χθες το μεσημέρι και την αναφέραμε και στην ώρα για μπλε στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Επιβεβαιώθηκε για την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση, επιτέλους. Και θα είναι στις 6. Αναγκασμένοι είμαστε να είμαστε στο στούντιο. Θα έχουμε βέβαια συχνές επαφές με το Κατσάνιο για να μαθαίνουμε, να μαθαίνετε το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι ακριβώς θα αποφασιστεί. Πάρα πολύ οξύμορο το γεγονός. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει κι αλλιώς. Εγώ το λέω οξύμορο. Πάρα πολύ οξύμορο το γεγονός, Χρήστο μου, ότι ενώ δεν έχει γίνει καν Γενική Συνέλευση, έχει αποκτηθεί προπονητής, έχουν γίνει μεταγραφές και σήμερα έγιναν και άλλες 3-4. Και βάσει και της σημερινής κλήρωσης θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία πρώτης αγωνιστικής, δεύτερης αγωνιστικής ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς ως εκπομπή αυτό που θα κάνουμε είναι να περιμένουμε. Να περιμένουμε την Παρασκευή και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ανοίξει κάποιος την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ, θα δει πρώτη αγωνιστική, Θύελλας Αρακοινών, Άρης Παλαιοχωρίου. Αυτό θα δει. Και δεύτερη αγωνιστική θα δει Δεσσαϊκός Άρης Παλαιοχωρίου. Και τρίτη αγωνιστική θα δει Άρης Παλαιοχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος, Τρικάλων Ημαθίας και ούτω καθεξής. Δεν θα δει Ηράκλης. Σας το είχαμε πει από καιρό αυτό. Και νομίζω περισσότερος κόσμος το ξέρει. Και βέβαια στο Facebook και όχι μόνο γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτό δεν το δέχεται. Υπάρχει και κόσμος που δεν τον ενοχλεί. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την άλλη πλευρά, ούτε μπορώ να και θέλουμε να μπούμε σε εκπομπή σε διαδικασία να κάνουμε γκάλωπ ή οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση την Παρασκευή στις 6 στο Κατσάνιο, και θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Αλλά είναι οξύμορο, είναι περίεργο, άντε βάζω και άλλες λέξεις, είναι άσχημο, επικοινωνιακά και όχι μόνο, να διαβάζει ο κόσμος καθημερινά για έναρξη προετοιμασίας, για μεταγραφές, για προπονητή, για σχεδιασμούς, για το ένα, για το άλλο, και να μην ξέρει ακόμα τα βασικά, χωρίς να έχει γίνει Γενική Συνέλευση, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το deal. Έπεσαν τα χρήματα, δόθηκαν προκαταβολές, έγινε το deal, οριστικοποιήθηκε, είναι όλα απαραίτητα. Ή απλά ξεκινάνε το σχεδιασμό θεωρώντας ότι έχει τελειώσει η ιστορία και την Παρασκευή θα περάσει αυτό και προχωράνε. Πολλοί έχουν όρεξη να πάνε, άλλοι δεν έχουν όρεξη να πάνε καθόλου. Υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει δεν ξανασχολούμαι, υπάρχει κόσμος που λέει εγώ θα πηγαίνω παντού. Ο καθένας τι λέει, η καρδούλα του και η ψυχούλα του και όπως το βλέπει. Αλλά θα το πω τρίτη φορά για σήμερα ότι είναι πολύ οξύμορο, πολύ περίεργο, δεν κάθεται καλά το ότι έχουν αποφασιστεί όσα έχουν αποφασιστεί από τη διοίκηση που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα στον κόσμο, για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι, άσχετα με αυτά που διαδίδονται. Να βγει μια ανακοίνωση. Αυτός και αυτός.
Και ενώ έχουν προχωρήσει όλες αυτές τις διαδικασίες για το ποδοσφαιρικό τμήμα στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, δεν έχει γίνει καν η Γενική Συνέλευση. Θα το πω τέταρτη φορά, είναι οξύμορο. Και καλοπροαίρετα μιλώντας πάλι, θα πω ότι αυτό που καταγράφουμε εδώ και μέρας δεν νομίζω ότι είναι παράλογο, είναι λογικό και είναι, αν μη τι άλλο, το σωστό. Κάνεις πρώτα τη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεις επίσημα μέσω του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ τι θα κάνεις και αφού το αποφασίσεις, τότε το προχωράς. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Πρώτα κλείνει η ομάδα, ρόστερ, κλείνει προπονητή, κλείνει το ένα, κλείνει το άλλο και μετά πάει να κάνει Γενική Συνέλευση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα δώσουν το παρόν, τι θα υποθεί, το ποιοι θα δώσουν το παρόν εννοώ προφανώς και θα δώσουν το παρόν αυτοί που εκπροσωπούν το διοικητικό σχήμα για το deal με τον Άρη Παλαιχωρίου και θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου που θα βρεθεί στο Κατσάνιο. Αυτό λογικά πρέπει να γίνει. Όσοι έχουν προχωρήσει όλες αυτές τις διαδικασίες, να παρουσιαστούν στον κόσμο, να παρουσιάσουν το πλάνο, να απαντήσουν σε όλες τις απορίες, να εξηγήσουν στον κόσμο το τι θα σημαίνει ένα τέτοιο deal, τι θα γίνει του χρόνου, όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα, τις ρητορικές απορίες που έχουμε. Γιατί χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί κάποιος που είναι μπερδεμένος ή οτιδήποτε άλλο να ξέρει τι θα κάνει. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα. Εμένα δεν με χαλάει η κατηγορία όπου και αν παίξουμε, μόνο το όνομα. Το έχω ξαναπεί, νομίζω το όνομα είναι... το έχω δώσει και με παράδειγμα. Αν προχωρήσετε το θέμα της Τρίγλιας, πάλι θα υπήρχαν φωνές αντίδρασης, πάλι θα υπήρχαν φωνές διαμαρτυρίας, πάλι θα υπήρχε κόσμος που θα έλεγε εγώ δεν πατάω στο γήπεδο. Πάλι θα γινόταν αυτό. Αλλά νομίζω, Κωνσταντίνε μου, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως τώρα με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Που μπαίνει ο φίλος του Ηρακλή σήμερα στο site της ΕΠΟ και δεν διαβάζει πουθενά τη λέξη Ηρακλή στο δευτερόμηνο. Γιατί κάποιος θα έρθει και θα πει, το έχω ακούσει ως επιχείρημα, εντάξει και με την ΑΕΠ το ίδιο δεν έγινε. Εκεί ήταν ΑΕΠ Ηρακλής. Που και εκεί υπήρχε, πώς το λένε, δεν άρεσε σε κανέναν μας να υπάρχει αυτό το ΑΕΠ μπροστά. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε και ολόκληρο όνομα Ηρακλής. Εδώ δεν υπάρχει ένα Ηρακλής. Εδώ θα πρέπει για 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο, λέει ο νόμος, να βλέπεις Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι, ο Ηρακλής θα παίζει, ο Ηρακλής θα φοράει μπλε άσπρο, ο Ηρακλής θα φοράει ημίθεο. Η Ραολέ θα ακούγεται, αλλά θα αναγράφεται Άρης Παλαιοχωρίου. Καλησπέρα Γιώργο, ποιος θα είναι πρόεδρος, ο Θοδωρής, θα είναι την Παρασκευή, ο Τόμι, αυτός ο Χατζόγλου που δεν ξέρουμε πού κρατάει και αυτός έξω... Καλά, το υπόλοιπο δεν πάω να διαβάσω. Τι να σου πω, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, φίλοι μου. Θα είσαι εδώ, θα μας ακούς, αν δεν πας. Καλό είναι όσοι μπορούν να πάνε. Το έχω πει 1.000.000 φορές, αυτήν εδώ είναι η εκπομπή. Είναι άδικο, ενώ μπορείς να πας, να κατηγορείς αυτούς που πήραν μια απόφαση, ενώ θα μπορούσες και εσύ εκεί να πεις τη γνώμη σου την αντίθετη ή οτιδήποτε άλλο. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αυτοί μας κυνήγησαν πέρυσι, πρόπερσι Κωνσταντίνε. Ναι, δεν ξεχνιέται αυτό, ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου κυνήγησε στα χαρτιά τον Ηρακλή για να του πάρει τη θέση στα μπαράζ. Ούτε αυτό ξεχνιέται. Πέρα από το όνομα που ενοχλεί, πολλά είναι που ενοχλούν. Για το ποιος θα είναι πρόεδρος, είναι μια ερώτηση από αυτές που λέμε, φίλε Χρήστο. Ποιος θα είναι το ΔΣ, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιοι θα αναλάβουν την χρηματοδότηση του τμήματος, τι θα σημαίνει αυτό το deal, τι θα γίνει του χρόνου αν ανέβει η ομάδα και ούτε καθεξής. Είναι ερωτήματα που τα θέτουμε κάθε μέρα, οπότε μπορεί να κουράζουμε κιόλας.
Γιώργο, ας κατεβάσουν την ομάδα αυτή που την ετοιμάζουν ως, ως Άρη Παλαιοχωρίου και ας συζητήσουμε του χρόνου τη μετονομασία αν ανέβει φυσικά. Γιατί πρέπει από τώρα να μπλεχτεί ο Ηρακλής και να διασύρεται η ομάδα. Εύλογο το ερώτημά σου. Αυτά που μπορώ να φουγκραστώ ως απάντηση, αν και δεν είναι δική μου, είναι από όσα φουγκράζομαι, φίλε Νίκο, είναι ότι δεν θα ήθελα ο Ηρακλής να μην υπάρχει πουθενά φέτος. Θα πεις τώρα εσύ και θα έχεις και δίκιο, θα υπάρχει αφού θα το λένε Άρη Παλαιοχωρίου. Εμείς θα το λέμε Ηρακλής, θα σου πει κάποιος άλλος. Μπαίνω τώρα, ξέρετε, σε μια διαδικασία που δεν έχει και πολύ νόημα. Πρέπει να γίνει γενική συνέλευση, να δούμε τι θα δούμε, να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Και το ξαναείπα, βλέποντας και κάνοντας. Έχω χάσει χρονολογίες γιατί ανεβαίνεις από τη γάμα, ξαναβρίσκεσαι στη γάμα. Γιατί δεν είναι γάμα, Κωνσταντίνε μου, είναι δέλτα. Αυτή που θα παίξει ο Ηρακλής, αν παίξει ως Άρης Παλαιοχωρίου. Το ξαναλέω, μην μπερδεύεστε, είναι δέλτα. Ο Ευάγγελος γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Ό,τι και όποτε αποφασιστεί τον Ηρακλή με τον Ημίθιο θα βλέπουμε. Ηρακλής είναι το κοινό ενδιαφέρον και η κοινή αγάπη όλων μας και όχι το τι θα γράφει η ΕΠΟ. Μήπως ξέρεις ποιοι θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω, φίλε μου Βαγγέλη, καν αν τεθεί θέμα ψηφοφορίας. Δεν το ξέρω. Πρέπει να δούμε την Παρασκευή τι θα ακολουθηθεί. Εάν την Παρασκευή υποθεί ότι ή θα γίνει αυτό ή δεν θα παίξουμε πουθενά φέτος, θα τεθεί θέμα ψηφοφορίας. Δεν ξέρω. Ή απλά θα είναι μια ενημέρωση ότι κάναμε αυτό το deal, προχωράμε, το εγκρίνει ο Γάμα Σίγμα και φεύγουμε. Θα το δούμε. Δύο μέρες μείνανε. Όσο για το... για τον Ηρακλή και τον Ημίθεο, επαναλαμβάνω, είσαι προφανώς στους ανθρώπους και σεβόμαστε όλες τις απόψεις που δεν τον ενοχλούν, που θα γράφει η ΕΠΟ ή ξέρω εγώ, η Αθλητική Κυριακή ή οποιοδήποτε που θα λέει Άρης Παλαιοχωρίου, ενώ θα παίζει ο Ηρακλής. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ενοχλείται όμως από αυτό. Και αυτό δεν αλλάζει. Και θα το πω για ακόμα μια φορά, δυστυχώς, αναγκάζομαι και σήμερα, ότι ακόμα και αυτοί που δεν ενοχλούνται από αυτό το deal, περίμεναν να γίνει το σωστό. Δηλαδή, πρώτα ενημέρωση, πρώτα γενική συνέλευση και μετά όλα τα υπόλοιπα. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς, σε όλα φυσικά τα Ηρακλάκια και θα σας το θέσω ως ερώτημα και στον αέρα, αν και γίνεται χαμός στο Facebook με το ερώτημα που θέσαμε, Χρήστο μου, το πρωί. Ποιον παίχτη του Ηρακλή θα θέλατε να έχετε συμμαθητή? Ωραίο, Όλων των αθλημάτων. Έτσι λίγο για να ξεφύγουμε και να ευθυμίσουμε, θα διαβάσω απαντήσεις. Πολλοί έχουν γράψει τον Μπουλούτ. Και τελευταίο θρανίο μάλιστα. Βέβαια. Τεράστιος Μπουλούτ. Τεράστιος τρόπος του λέγει, έτσι. Τι άλλες απαντήσεις έχω? Τασούλα και Λεσίδου, Λόι Μπολ, Αντρέι Κράβαρη, Κλέιτο Στάνλεϊ, Φοφόνκα, Γιοβάνοβιτς, Μπέρι, Τσέκο, Μπάεφ, Μαρκές, Φερνάντο Μαρκές, Σντόφτς, Κοφίδη, Χρήστο Ζήφκα, Μπακιρτζίογλου, Χρήστο Μπούρμπο λέει ένας, κι άλλο Κοφίδη, Μάρλο Μάξεϊ, ενδιαφέρον γι' αυτό που τον θυμήθηκε ο Γιάννης, Βάσια, Βρέντε, Γιάννη Σάρπη και Γιώργο Φαρμάκη. Τους θυμάσαι, Χρήστο, αυτούς? Βέβαια. Κοφίδη ή Ξενίδη. Αξέχαστος Γιώργαρος. Βόλτερ Μπέρι. Κι άλλο Μπουλούτ. Κώστα Ιδινίου. Μακδάνιελ. Το Μακδάνιελ λέει και να του λες μέσα στην τάξη ποιος σε πείραξε στο διάλειμμα. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει μετά το κουδούνι. Λόι Μπολ. Ρέμκο Μπούρε. Πω, πω, πω. Διαμαντή. Φοβερές οι απαντήσεις σας. Χατσπαναγή, Κίκο Ρατών, Γιοβάνοβιτς, Συγκλετέρη. Ο άλλος έστειλε ότι θα ήθελε συμμαθητή το Συγκλετέρη, δηλαδή. Εντάξει. Ελευθερόπουλο ή Μαρκές. Η Νατάσα γράφει Λευτέρη Κακιούση θα ήθελε συμμαθητή στο θρανείο. Επιτρέπεται, Χρήστο, να βάλουμε άντρα-γυναίκα στο ίδιο θρανείο? Επιτρέπεται, έτσι, 2019 έχουμε. Ο Μπάμπης γράφει, βάλε ένα quiz αύριο. Ποιον παράγοντα του Ηρακλή τη μεταθεδωρίδη εποχή θα θέλατε για κολλητό? Εκεί να δεις. Κίκο Ρατό κι άλλος. Γιούρι. Εντάξει, ο Δημήτρης κλείβει την παράσταση λέγοντας Μαρίνα Κάτιτς.
φοβερή πασαδόρα του Ηρακλή. Κροάτσα ή Σερβίδα, νομίζω Κροάτσα. Καταλαβαίνουμε τους λόγους που θα την ήθελε συμμαθητριά του στο ίδιο θρανείο. Το Γεώργιο Κατσάνιλιο Γιάννης, Starplays, Ντόφτ, Μπουλούτ, Πάντελιτς, Ίγκραμ και Βρέντε. Οι απαντήσεις facebookικές, περιμένω και τις υπόλοιπες. Καρίμ Σολτάνη θα ήθελε ο Κωνσταντίνος. Άντε και Νόβακ λέει ο Τάσος. Μέρα που είναι σήμερα και ανοίξαν τα σχολεία, ποιο θα θέλατε αθλητή ή αθλήτρια από την ιστορία του Ηρακλή σε οποιοδήποτε άθλημα να έχετε συμμαθητή ή συμμαθήτρια? FM καινό το μήνυμα σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Μπαίνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Σήμερα υπάρχει το πρώτο από τα δύο φιλικά. Σήμερα είναι προπονησιακού χαρακτήρα και κλεισμένο το θυρών με τη Λουκόη Λεύσκη από την Βουλγαρία. Αύριο είναι το επίσημο φιλικό κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Η χρονιά της επιστροφής για τον μπάσκετ του Ηρακλή μόλις ξεκίνησε. Το Ιβανόφιο φέτος θα βράζει και η αρχή θα γίνει την Πέμπτη. Το ραντεβού μας δίνεται από νωρίς στο σύνδεσμο. Ήρθανε όλες οι γριές. Ηρακλής Λουκόη Λεύσκη, Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα. Και Μίλαν Πετσάνοβιτς έχω. Με ξυρισμένο κεφάλι, όχι μετά από αυσεμαλή και έπαιξε τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Πετσάνοβιτς, ο Πάντελιτς εγώ έλεγα. Γεια σου Μιτσάρα. Πετσάνοβιτς βέβαια, τον γκολ με τον Ολυμπιακό. 94. Ο Πάντελιτς ήταν ο πιτσιρίκος τότε που και αυτός είχε έρθει. Ξυρισμένο μαλλί και έβαζε γκολ και πήγαινε στο κάγκελο εκεί στη 10. Στο πέταλο. Μετά με μακρύ μαλλί. Έχασε από τον Ηρακλή πρώτη αγωνιστική με βέλιο. Καλησπέρα στο Θοδωρή που λέει: καλησπέρα Γιώργο. Εγώ αφού γκράζομαι ότι αυτή την κατάσταση λίγος κόσμος θα τη στηρίξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει την Παρασκευή με τοποθετήσεις από τον κόσμο. Φίλε μου Θοδωρή, για το τι ακριβώς θα πράξει ο καθένας. Χιούμπερτ Χέντερσον. Πού τους βρήκες μωρέ όλους αυτούς, Τάσο Μπασκετό Φατσά. Λοιπόν, διαβάσαμε την ανακοίνωση της Αυτόνομης Θύρας 10, να διαβάσουμε και την ανακοίνωση της Λέσχης Φίλων Ηρακλή. Την Πέμπτη ο Ηρακλής μας έχει αγώνα, την Πέμπτη όλοι στο ναό στις 6 η ώρα να δούμε την ομαδάρα μας στο πρώτο εντός φιλικό παιχνίδι. Την ίδια ημέρα και μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ και ώρα 8.30 στα γραφεία της Λέσχης, έκτακτη γενική συνέλευση μετών της Λέσχης Φίλων, της Λέσχης Φίλων Ηρακλή με θέμα το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη, μετατιμής Λέσχη Φίλων Ηρακλή είναι για τα μέλη της Λέσχης. Στην Γιαννιτσόν, στα νέα γραφεία, εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε θα μαζευτούν για να αποφασίσουν τι θέση θα πάρουν ενώπιον και της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής. Θοδωρής γράφει ότι θα ήθελε να κάθεται στο ίδιο θρανείο και να ήταν κολλητός με τον Κοβαλεύσκι. Ωραία φίλε, το θηρίο, τον Πολωνό, τον τερματοφύλακα. Έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις σας. Ωραίο είναι αυτό λίγο να ξεχαστούμε όσο γίνεται. Δεν είναι quiz, δεν είναι τίποτα. Μια ερώτηση, όποιος θέλει απαντάει. Ποιον θα θέλατε, μέρα που είναι σήμερα, να παίρνατε την τσαντούλα σας και να πηγαίνατε να τον έχετε συμμαθητή ή συμμαθήτρια. Αθλητή ή αθλήτρια του Ηρακλή, σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα. Το που λένε σου Κώστα Ταμπάκη. Τάσο, δεν ξέρω αν μου το γράφεις γιατί το έχω πει στον αέρα ότι έχω φανέλα του Ταμπάκη από τότε. Το 90 ήμουν, πόσο ήμουνα, 15, 16 ήμουνα, τόσο ήμουνα. Ολόκληρος Ηρακλής τότε, Χρήστο μου, Μπεμπέρις, Ντόφτ και τα λοιπά. Εγώ τώρα πώς βρήκα φανέλα Ταμπάκη, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Με το ασπίς πρόνοια μπροστά, εκείνο που φορούσε και ο Πίξη στο πουκάμισο το ριγέ, το μπλε άσο, με Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Ο Γιώργος από τον Γκράτς λέει, καλησπέρα φίλος, όσο για συμμαθητή Steve Bart και Στέφανο Σωτηρόπουλο. Αυτό δεν είναι θρανείο, αυτό είναι ολοκαύτωμα. Είχε και τριάδες, είχε κάτι μεγάλα. Χρήστο, θυμάμαι λάθος. Ναι, πολύ παλιά, εντάξει, δεν λέμε τώρα. Είχε θρανείο που χωρούσαν και τρεις. Εκεί θα βάζει σε σένα τον Steve Bar και τον Στέφανο. Μια χαρά θρανείο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με συνέντευξη για το βόλεϊ και με τα μηνύματά σας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 94-95, ναι, εκεί, 15-16 ονών ήμουν, Τάσο.
με τον περίφημο Ταμπάκι, καλά να είναι. Ξανά τα λέμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Γελάω για ένα μήνυμα. Αυτός ο αλήτης ο Κυριάκος, από το Κιανόλευκο Άδενδρο, γράφει. Το ερώτημα που σας έχω βάλει στην εκπομπή, θυμίζω για όσους ίσως έρχονται τώρα στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ποιον θα θέλατε συμμαθητή ή συμμαθήτρια από αθλητή ή αθλήτρια του Ηρακλή, σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα. Σήμερα που ξεκινούν τα σχολεία, να τον έχετε δίπλα σας στο θρανείο. Και ο αλήτης αυτός ο Κυριάκος γράφει Πολίνα Τριγωνίδου. Μόνο που δεν είναι αθλήτρια του Ηρακλή και δεν πέρασε, νομίζω, σε άλλες ομάδες έπαιζε βόλεϊ η Πολίνα. Κυριάκο, δεν είπαμε βάλτε οπαδό. Φίλανος του Ηρακλή είναι η Πολίνα. Αθλητή θέλουμε. Τι αλήτης που είσαι. Θυμίζω για αύριο στις 6 θα έχουμε ενημέρωση την ώρα της εκπομπής. Όλα πάνω στην εκπομπή γίνονται και αύριο και την Παρασκευή. Θα δούμε πώς θα τα βολέψουμε. Ενημέρωση θα έχετε πάντως, όπως και να έχει. Με εμένα στο στούντιο και με συναδέλφους που θα με βοηθήσουν και τους ευχαριστώ. Τόσο τον Δημήτρη Λεφάκη αύριο, από τον Ιβανόφη, όσο και τον Γρηγόρη Παπαγιαννάκη. Την Παρασκευή από τη Γενική Συνέλευση, που θα είναι εκεί από νωρίς και θα τον ακούμε. Να του ευχηθώ και καλή επιτυχία στο νέο του εγχείρημα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που έχει ξεκινήσει σε μια νέα σελίδα του Ηρακλή, για τον Ηρακλή. Ηρακλής@press24.gr. Ό,τι καλύτερο, υγεία και καλή δύναμη και υπομονή, Γρηγόρη μου, και σε όλους. Θα τα πούμε και την Παρασκευή φυσικά στον αέρα. Πανέρχομαι λοιπόν για αύριο να πούμε ότι ο αγώνας έχει, να θυμίσουμε, τιμή γενικής εισόδου 5 ευρώ. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να εισέρχονται με την απόδειξη που έχουν στην κατοχή τους από την ΚΑΕ δωρεάν. Όποιος επιθυμεί νωρίτερα το αγώνα μπορεί να προμηθεύεται το διαρκείας του για τη νέα χρονιά με τιμές από 100 ευρώ και έκπτωση 20% για τους κατόχους περσινών διαρκείας ανακατηγορία. Πληροφορίες στο 2310-219-233, στο iraklis.bc@hotmail.com, αλλά και στο iraklis.bc.gr. Ραντεβού την Πέμπτη στο Ιβανόφι, όπως λέει και η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής. Εφεύγει το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue-libero@yahoo.gr. Ξαναλέω την ερώτηση της ημέρας με λίγο χιούμορ στη ζωή μας, γιατί μας λείπει. Ποιον θα θέλατε να έχετε συμμαθητή ή συμμαθήτρια, αθλητή ή αθλήτρια του Ηρακλή. Και εν ενεργεία, άμα θέλετε έτσι. Μπορεί κάποιος να επιλέξει κάποιον από το μπάσκετ, κάποιον από το βόλι που παίζουν τώρα στην ομάδα. Ή από το πρόσφατο ή μακρινό παρελθόν. Έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις σας. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του ΓΣ για το Ira Store που επιστρέφει, την boutique. Το Ira Store επιστρέφει, νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στην boutique μας. Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου το ανανεωμένο Ira Store σας περιμένει. Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 και 5 με 8. Σάββατο 11 με 2, Ira Store Αγίου Δημητρίου 159 Β. Ο ΓΣ που ευχήθηκε και καλή σχολική χρονιά σε όλους για τα παιδάκια σήμερα και την έναξη των σχολικών υποχρεώσεων, αν μπορώ να το πω έτσι. Θυμίζουμε την προσφορά της ώρας για μπλε σε συνεργασία με δύο τμήματα. Όσοι βρεθούν είτε στο Εθνικό Κολυμπητήριο είτε στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο και πουν ώρα για μπλε, κερδίζουν αυτόματα στην εγγραφή τους στις Ακαδημίες του Κολυμπητικού Ηρακλή ένα μήνα δωρεάν. Επίσης, δύο από εσάς που θα επικοινωνήσουν με την εκπομπή θα κερδίσουν ένα μήνα δωρεάν για τις Ακαδημίες Στίβου του Ηρακλή, τμήματα σημαντικά για το Σύλλογο με πάρα πολλά παιδιά, 300, 400, 500, με ένα ζωντανό οργανισμό, ζωντανό κύτταρο, πάρα πολύ δυνατό σε αυτά τα δύο τμήματα και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, κάθε μέρα θα τους ευχαριστώ, θα ευχαριστώ και τα δύο τμήματα που μας δίνουν αυτή την προσφορά για όλους εσάς. Κωνσταντίνε, κάνεις λάθος. Υπήρχε η μπουτίκ και πέρυσι και πρόπερσι.
σε αυτό που λες. Απλά τώρα ξαναανοίγει, γιατί το καλοκαίρι έγινε η σχετική έτσι, ανανέωση, παύλα ανακαίνιση και του χώρου και θα προσθεθούν νέα προϊόντα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για βόλεϊ, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον μέχρι πρώτην ο άμεσο συνεργάτη στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, και πλέον φέτος το βάρος πέφτει στο εφηβικό τμήμα. Ο λόγος για τον κύριο Στέφανο Νανά, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλή αρχή να ευχηθώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Με ηλικίες και παιδιά που φυσικά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και με την Εθνική Παίδων και με εφήβους και με τον Ηρακλή, που και πέρυσι είχατε πολύ στενή σχέση, πλέον αποκλειστικά στους εφήβους, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι είμαι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα ο οποίος αποκλειστικά έχει εφηβικό τμήμα. Και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Και τίποτα άλλο, ναι. Δηλαδή συνήθως είναι, ξέρεις, βοηθός προπονητής στην αντρική ομάδα. Δεν το έχω ψάξει, εφηβικό. Αλλά για να το λέτε θα έχετε δίκιο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, έχει εφήβους και παιδες μαζί ή οτιδήποτε. Ή θα είναι σε τρεις διαφορετικές ομάδες, γιατί σε χαμηλές κατηγορίες το βλέπουμε και αυτό. Να είναι, ξέρω εγώ, στους εφήβους της μια ομάδας, να έχει το γυναικείο μιας άλλης ομάδας, τοπικής κατηγορίας και ούτω καθεξής. Ναι. Επειδή έχω την ιδιότητα του ομοσπονδιακού προπονητή παιδών και γνωρίζω ανά την Ελλάδα το τι γίνεται, δηλαδή γνωρίζω όλους τους προπονητές και όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον στις ηλικίες των παιδών εφήβων, αυτή τη στιγμή έχω αυτό το προνόμιο και είναι πρωτοτυπία αυτό το πράγμα του Ηρακλή. Ένας προπονητής να έχει μόνο μία ιδιότητα. Δηλαδή ο Λάμπης Παπαγιώτης, παραδείγματος χάρη, που ήταν πέρσι και πρόπερσι προπονητής της ομάδος, ήταν και παίκτης της αντρικής ομάδος. Ήταν και στους παίδες ένα διάστημα. Την πρόπερσι ήταν, νομίζω, και στους παίδες. Πέρυσι ήταν εφήβους και παίκτης, ναι, σωστά. Μπράβο. Είχε δύο ιδιότητες. Εγώ είμαι ο μοναδικός που έχω. Αυτό είναι πρωτοτυπία του Ηρακλή. Ιδιότητα σε σχέση με την εθνική εξακολουθεί και υφίσταται. Ναι. Τυπικά λύγει το συμβόλαιό μας στις 31 Αυγούστου. Και γίνεται ανανέωση μετά στα τέλη Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάλι στα πράγματα. Πλέον η Εθνική Παίδων μεγάλωσε, έχει γίνει η Εθνική Εφήβων. Έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση πανευρωπαϊκού, η οποία θα γίνει το Πάσχα του 2020. Mm-hmm. Και πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για αυτό το κομμάτι, μιας και θα είναι η πρώτη φορά που μια εθνική ομάδα θα καταφέρει μέσα σε 4 χρόνια να πάει 3 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Το εύχομαι ολόψυχα. Ναι, είναι ένας μεγάλος στόχος για μας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή έχουμε τα φώτα, έχουμε την οργάνωση, πιστεύω, και θα το κάνουμε. Τα τελικά είναι του χρόνου, τον Αύγουστο, στον Μπρουνό της Τσεχίας, και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε αυτό το ραντεβού για ακόμη μια φορά. Ο Ηρακλής στους εφήβους, coach, είναι παντοκράτορας, για να μην πω αυτοκράτορας, έχει πάρα πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, πάρα πολλούς τίτλους ΕΠΕΘ. Πέρυσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Παναθηναϊκό, που είχε παίχτες όπως ο Ράτσου και ο Ανδρεόπουλος, που βλέπουμε στην Εθνική Αδρών, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Αύριο ξεκινούν, νομίζω, με τη Βουλγαρία το μεσημέρι. Ναι, το μεσημέρι. Στους άνδρες στη Γαλλία, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής, που και πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα ΕΠΕΣ, βγήκε δεύτερος στην Ελλάδα, πρόπερσι το πανελλήνιο πρωτάθλημα, και να υποθέσω ο στόχος είναι ένας, έτσι, όταν μιλάμε για εφηβικό του Ηρακλή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Είναι η μοίρα του Ηρακλή. Απλά φέτος κάναμε αρκετές μεταγραφές και κάναμε μεταγραφές από αξιόλογους παίκτες, τους οποίους κάποιους από αυτούς εγώ τους έχω στην εθνική ομάδα. Και κάποιοι από αυτούς ήταν και στην προεθνική ομάδα, δηλαδή ήταν στο προθάλαμο. Και από άλλες πόλεις, εννοείται. Ναι, είναι δύο παιδιά από το Σουφλί, ο Ντούμας και ο Κεσούδης. Είναι ένα παιδί από την Ξάνθη, ο Κοτόρνος. Είναι ένα παιδί από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Αναστασάκης. Και ένα ακόμα από τα Χανιά, ο Τσουγκαράκης. Ο οποίος Τσουγκαράκης, παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο βαλκανικό πρωτάθλημα που πήγε εθνική παίδων, πήγαμε σαν εθνική παίδων, αλλά πήγαμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων όμως, δηλαδή με 2 χρόνια πιο μεγάλους από εμάς, ήταν μέσα στην αποστολή, δηλαδή ήταν μέσα στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδος. Το ότι ήρθε στον Ηρακλή προέκυψε πολύ αργότερα, δηλαδή ήταν μια συζήτηση την οποία την είχαμε κάνει όταν κατεβήκαμε στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα, όταν κατεβήκαμε κάτω, και από μόνοι τους πήραν το πρωτοβουλία για ένα παιδί το οποίο τώρα θα πάει τρίτη λυκείου.
να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ασχοληθεί αποκλειστικά με το βόλεϊ. Είναι αντίστοιχες μεταγραφές κίνησης με σκεπτικό όπως του Δημήτρη του Μούχλια, έτσι, παιδιά με πολύ μεγάλο ταλέντο, με παρουσίες. Ναι, και του Κεσεσίδη του Θανάση, ο οποίος βεβαίως, τώρα βρίσκεται στην αντρική ομάδα. Είναι και στην ο οποίος ήρθε να έρθει σαν τρίτη λυκείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε και στο ελληνικό κολέγιο και τώρα είναι επαγγελματίας αθλητής και είναι μέλος της αντρικής ομάδος. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο εφηβικό ουσιαστικά είναι να προετοιμάσουμε επαγγελματίες αθλητές με επαγγελματική νοοτροπία. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή αυτοί τώρα εδώ που έχουμε στο εφηβικό είναι οι ενδυνάμοι αθλητές επαγγελματίες της αντρικής ομάδος του Βόλεϊ του Ηρακλή. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι ο προθάλαμος. Μην ξεχνάμε φέτος ότι έχουν ανέβει ο Βαρβεσιώτης, ο Κεσεσίδης, ο Καλαϊτζίδης, και ο Στεφανίδης. Ναι, και φαντάζομαι αυτό θέλετε να κάνετε πάσα και του χρόνου. Το στόχος του χρόνου είναι τουλάχιστον 2 με 3 από αυτούς που υπάρχουν τώρα να ανεβούν και αυτοί στην αντρική ομάδα. Αλλά όχι να ανεβούν τι μισένε και ανεπιδί. Να ανεβούν γιατί η αξία τους θα είναι τέτοια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε φέτος είναι να τους ευθυσίσουμε την επαγγελματική νοοτροπία. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και, και αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένας μικρός προθάλαμος επαγγελματιών με επαγγελματικές υποχρεώσεις και επαγγελματική νοοτροπία, η οποία του χρόνου ή μετά από 1-2 χρόνια θα επανδρώσει την αντρική ομάδα του Ηρακλή. Και να υποθέσω η συνεργασία με τον Γιάννη Ορφανό σε αυτό το κομμάτι με κλειστά μάτια θα γίνεται. 2 χρόνια είσαστε μαζί στον ίδιο πάγκο. Σίγουρα. Κοιτάξτε, η καρδιά της όλης της υπόθεσης είναι ο Μάκης ο Καλαϊτζίδης. Εντάξει. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί και πέρα εμείς οι προπονητές έχουμε συνεννόηση μεταξύ μας, μπορούμε και μιλάμε. Έχουμε άμυλα, ούτως ή άλλως γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι. Και κοιτάμε κάθε μέρα να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα του Ηρακλή, είτε λέγεται αντρική ομάδα, είτε λέγεται παιδική, είτε εφηβική, ή οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Με ένα πρωτάθλημα ΕΠΕΣ που είναι λίγο διαφορετικό, περνούν οι 6 πρώτοι και μετά υπάρχει και άλλη φάση να περάσουν οι 4. Ναι. Βέβαια, ο Ηρακλής δεν νομίζω να έχει τέτοιες έννοιες για το πόσο θα περάσει λίγο, και θα προχωρήσει. Ναι. Αλλάξαμε λίγο τον τρόπο δουλειάς, δηλαδή εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάνουμε προετοιμασία για το Final Four. Ναι. Δεν κάνουμε προετοιμασία για κάθε παιχνίδι, δηλαδή δεν έχουμε ένα μικρό κύκλο αναπαιχνιδιού, δηλαδή με ποιον παίζουμε τώρα, με τον Άρη παραδείγματος χάρη, θα δουλέψουμε για τον Άρη ή παίζουμε με τον Πίγασο, θα δουλέψουμε με τον Πίγασο. Υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο πλέον. Το βάρος πέφτει στο Final Four. Ναι. Θα κάνουμε προετοιμασία για το Final Four, για να πετύχουμε εκείνο το στόχο, να πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης του Πανεπαρχιακού και μετά να χτυπήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Που φέτος είναι ακόμη μια δύσκολη υπόθεση. Γιατί με προλάβατε, θα ρωτούσα αν ο Παναθηναϊκός είναι ίδιος. Ναι. Όχι, ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε αρκετά. Κι άλλο, από πέρα. Ναι, δυνάμωσε από πέρα. Γιατί πήρε και το Σπύρο τον Μπαρμπούνι, ένα παιδί το οποίο ήταν και στην εθνική ομάδα. Είναι ο Ράπτης, είναι ο Ανδρεόπουλος, πήρε πασαδόρο το Ρουσόπουλο το Φάνη, έχει ένα παιδί της Εθνικής Ομάδας Παιδών που τον έχω και εγώ, το Λίμπερο, το Σονάκι, τον Τάσο από την ΑΕΚ. Έχει δυναμώσει αρκετά. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Ο στόχος ο δικός μας είναι να πάμε να χτυπήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, καλώς. Απλά η διαφοροποίηση είναι ότι φέτος δεν υπάρχει ο μεγάλος στάρ της ομάδος. Ναι. Σωστά. Όπως ήταν πέρσι ο Δημήτρης ο Μούχλιας, όπως ήταν πρόπερσι ο Στέλιος ο Τζουμάκας. Θα πρέπει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγει μέσα δεν από... Δεν υπάρχει κάποιος που θα πάρει 42 πόντους σε ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά το θα τα καταφέρουμε πάλι. Θα τα καταφέρουμε. Θα βρούμε τους τρόπους, θα μοιράσουμε έτσι το παιχνίδι μας, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, όχι στα μετάλλια, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση. Αυτό θέλουμε. Και να υποθέσω τα παιδιά που είναι στην αντρική ομάδα θα τα χρειαστείτε μόνο για τα Final Four, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουν καταρχήν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα συζητήσανε για τις 26 Οκτωβρίου. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει. Βγήκε ανακοίνωση αργότερα. Από την ΕΣΑ που λέει 26 Οκτωβρίου. Ναι, αλλά... Εντάξει τώρα, βγήκε η ανακοίνωση. Πόσες ανακοινώσεις έχουν. Αλλά έχουν βγει και 3 ανακοινώσεις από διαφορετικές ομάδες που λέει το παλεύουμε να κατέβουμε, αν θα κατέβουμε και τι θα γίνει με τη Wild Card. Αν θα πάει, αν και θα πάει η ΑΕΚ, ο Παβοχαϊκός, ο Εθνικός. Μπάχαλο, μπάχαλο. Αν θα πάει μια ομάδα να πάρει wild card, παραδείγματος χάρη, θέλει 20 μέρες για να κάνει τα και άλλες 20 μέρες για να τη δώσουν μεταγραφική περίοδο για να κάνει ομάδα. Πάρει κανένα παίκτη. Ναι. Οπότε θα πάμε αρχές Νοεμβρίου κτλ. Τώρα συμφωνήσαμε με τον Γιάννη τον Ορφανό και με τον Πρόεδρο ότι μέχρι τότε
μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει, τα παιδιά της αντρικής ομάδας να έρθουν να κάνουν ένα-δύο παιχνίδια, έτσι, να ξεμουδιάσουν κιόλας και να μπουν και λίγο στο κλίμα. Αλλά ο στόχος φυσικά είναι τα παιχνίδια τα κρίσιμα με τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν εδώ στην πόλη να μπορέσουν να έρθουν. Εντάξει, γιατί μας ενδιαφέρει και το αίτητο, δεν είναι ότι θα πάμε με πέντε ή στην εξάδα και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Ναι, και για τα παιδιά θα είναι καλό. Φυσικά θα δούμε και τις υποχρεώσεις της αντρικής ομάδας, γιατί η αντρική ομάδα είναι η αιχμή του δόρατος και αν η αντρική ομάδα χρειάζεται τους αθλητές ή είναι μια Δευτέρα, μια Κυριακή που μπορεί να παίζει εκτός ή οτιδήποτε, αναγκαστικά τα παιδιά θα πάνε εκεί, δεν το συζητάμε. Και μετά είναι ο στόχος του Final Four, το οποίο Final Four συνήθως γίνεται στα μέσα, τέλη Φεβρουαρίου, εκεί. Κάπου εκεί, εκεί. Coach, πόσο δύσκολο είναι ταυτόχρονα με το να μπορέσεις αυτά τα παιδιά, να μπορεί κάποιος αυτά τα παιδιά να τα κάνει επαγγελματίες, να έχουν αυτή το χαρακτήρα του επαγγελματία για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να παίξουν στην αντρική ομάδα, αλλά και ταυτόχρονα μέσω από την εφηβική ομάδα να μπορέσεις να βγάλεις και 2-3 παιδιά του Ηρακλή. Γιατί υπάρχουν παιδιά που είναι στον Ηρακλή από πανπέδες, από παιδες και συνεχίζουν ηλικιακά και ανεβαίνουν. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το έχει αποδείξει ο Ηρακλής διαχρονικά. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν φτάσει και παίζουν μέχρι και εθνική ομάδα έχουν πάρει όλες τις βαθμίδες του Ηρακλή. Δηλαδή από πανπέδες, παιδες, έφηβοι και επαγγελματίες αθλητές, μέλη της εθνικής ομάδας παιδών, εφήβων, ανδρών. Είναι μια πεπατημένη που εμείς την κληρονομήσαμε. Δηλαδή εγώ σαν εφηβικό τμήμα το κληρονόμησα. Δεν θα ανακαλύψω εγώ τώρα τον τροχό. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον Ηρακλή. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι και η μοίρα μας. Το να χτίζουμε το DNA χαρακτήρες. Το είναι μάλλον, ναι. Ναι, είναι το DNA, αυτό είναι. Από τη στιγμή που φοράς τη φανέλα του Ηρακλή, αυτό το πράγμα θα το περιμένεις. Όπως θα περιμένεις και σαν προπονητής και σαν παίκτης την πίεση, γιατί δεν σας το κρύβω ότι μπορεί ο Ηρακλής να είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία να έχει τόσο κόσμο σε εφηβικά πρωταθλήματα και πίεση πραγματική στους αγώνες του. Δεν γνωρίζω άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό ειδικά που έγινε και φέτος στη Μίκρα, στο Final Four και του Πανελληνίου, ήταν βασικά το Ηρακλής Παναθηναϊκός όλο το match που έληξε και 3-2, ήταν παιχνίδι A1. Με όλα τα δεδομένα, έτσι. Ναι, μην πάτε μακριά. Εδώ στα τελικά της ΕΠΕΣ. Και εκεί είχε κόσμο, βέβαια. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όταν παίζει ο Ηρακλής, το 80-90% του κόσμου εκεί πέρα είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή έχει μάθει να ακολουθεί όλα τα τμήματα. Δηλαδή και παιδικό να παίξει τελικούς θα πάει ο κόσμος του Ηρακλή. Θυμάμαι και θα παίξει, 2006 Κορασίδες Ηρακλή Final Four στα Βασιλικά, όπου υπήρχαν οπαδοί, το θυμάμαι σαν χθες ήμουνα, που φωνάζαν κανονικά συνθήματα και κάναν κερκίδα. Ναι. Σε ποια άλλη, ομάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να άλλη ομάδα. Οπότε υπάρχει μια κληρονομιά η οποία είναι βαριά για μας. Τη σεβόμαστε και θέλουμε να τη συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να γίνει. Αυτό θέλουμε. Το εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προετοιμασία έχει ξεκινήσει, έτσι, προπονήσεις. Ναι, βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία. Χαλαρά τους έχετε προς το παρόν ή όχι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι χαλαρά. Υδρώνουν αρκετά. Λείπουν φυσικά τα παιδιά που βρίσκονται στην αντρική ομάδα. Ναι. Κάνουμε προετοιμασία με 10-12 αθλητές. Ευτυχώς δεν έχουμε πάρα πολλές παθογένειες όσον αφορά την τρίτη λυκείου, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη περάσει το πανεπιστήμιο και δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε όλα καλά πηγαίνουν. Θα έχουμε, τώρα αυτό είναι και ανακοινώσιμο ίσως προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, ναι, θα γίνει μια παράλληλη δουλειά με τον γιατρό μας, τον ορθοπαιδικό, τον κύριο Εσσαρλή, μια παρακολούθηση επιστημονική θα έλεγα, από γιατρούς ορθοπαιδικούς, από αθλητικούς ψυχολόγους. Αλλά αυτά είναι ανακοινώσεις προς το τέλος, προς Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Αλασιλής πάντα πρωτοπορεί σε αυτά, οπότε είμαστε σίγουροι. Έχουμε κάνει ένα προσχέδιο παρακολούθησης αθλητών για τραυματισμούς, για ενδυναμώσεις, για, τα οποία όμως θα τα ανακοινώσουμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να είμαστε έτοιμοι και εμείς, να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό. Και αυτό είναι μια καινούρια έτσι, πρωτοτυπία για την ομάδα. Να πάνε όλα καλά. Και πάλι, καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε κοντά μας. Ραντεβού με διακρίσεις. Εδώ θα είμαστε. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στέφανο Νανά, που πλέον
σε αυτή την πανελλήνια πρωτοτυπία. Ο Ηρακλής, όπως είπε, είναι η μοναδική ομάδα στο βόλεϊ που έχει προπονητή στην εφηβική και μόνο εκεί. Ομάδα, ρίχνει το βάρος εκεί. Για όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί με τον coach, του ευχόμαστε μαζί με τα παλικάρια φυσικά και τις μεταγραφές που ακούσατε, που έγιναν σε εφηβικό επίπεδο, καλή επιτυχία για φέτος. Να κλείσουμε με ένα mail του φίλου του Ιάσονα. Καλησπέρα Γιώργο, δεν ξέρω τι να πω με την κατάσταση των Ηρακλή μας. Αν προχωρήσει το deal με τον Άρη Παλαιοχωρίου, οι φανέλες με τις οποίες θα κατέβουν οι ποδοσφαιριστές μας θα έχουν το σήμα μας και τον ημίθεο τουλάχιστον. Κοίταξε, αυτό έχει υποθεί από αυτούς που τρέχουν το όλο εγχείρημα. Αλλά πρέπει να υποθεί και επίσημα με κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορώ, δηλαδή εντάξει, οκ, okay, να βλέπουμε στο site ΣΕΠΟ να γράφουν Άρη Παλαιοχωρίου, να μας γυρίζει το άντερο, μέχρι εκεί. Φίλε μου, Ιάσονα, στη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή στις 6 στο Κατσάνι. Όσο λέει για συμμαθητή, θα ήθελα τον Κοφίδη, επειδή έχουμε το ίδιο γούστο στη μουσική, οπότε θα κολούσαμε τέλεια. Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φίλε Ιάσονα. Όλους σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Και την Dada Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Περισσότερες πληροφορίες 2310-222-962, dadalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ακολουθούν η Ράδιο Μαρμιτόπουλη, δηλαδή Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Πρώτο Θεός, αύριο 7 με 8 και με συνδέσεις Ιβανόφιο για το φιλικό του Ηρακλή που θα ξεκινήσει στις 6 Ηρακλής Λουκόιλ Λεύσκη, εδώ στην ώρα για μπλε. Καλό βράδυ.